Η Μονή Πελεκητής είναι ένα επιβλητικό μεταβυζαντινό μνημείο με ιστορία που χάνεται ανάμεσα στο θρύλο και την παράδοση. Χαρακτηρίζεται από αξιόλογη και μεγαλόπρεπη αρχιτεκτονική που το κάνει να μοιάζει λες και κρέμεται στο κενό. Από κάτω του απλώνονται τοπία άφθαστης ομορφιάς μέχρι την πανέμορφη λίμνη Νικολάου Πλαστήρα. Πράγματι, αποτελεί ένα παράθυρο στον κόσμο πάνω από το δημοτικό διαμέρισμα Καρίτσας και δίπλα στους θεόρατους γυμνούς βράχους που το πλαισιώνουν. Αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους κατοίκους της περιοχής, ώστε και σήμερα να λειτουργεί απερίσπαστα παράγοντας έργο πολιτισμού, σκορπίζοντας χαρμόσυνα μηνύματα πίστης, χριστιανικής αγάπης, ελπίδας και υπομονής. Παρόμοιο δέος με αυτό που νιώθεις στα Μετέωρα, στην Καλαμπάκα, στη Σιμωνόπετρα, στο Άγιο Όρος, πλημμυρίζει τον προσκυνητή όταν αντικρίζει το περίφημο ιερό προσκύνημα. Το δέος διαδέχεται ένας βαθύτερος σεβασμός για τους προπάτορές μας, που η πίστη τους οδήγησε σε αυτό τον απίθμενο θαρρής γκρεμό για να ιδρύσουν τον οίκο της μετανοίας τους. Η ονομασία της προέρχεται από το γεγονός ότι οι ιδρυτές της πελέκησαν στα αλήθεια με πείσμα το βράχο, με ξύλινα εργαλεία κατ' εντολή της Παναγίας, για να οικοδομήσουν το θαυμαστό μοναστήρι, ίσως ψηλότερα από όλα τα θεσσαλικά άγραφα, στα 1344 μέτρα υψόμετρο. Στη λάξευση αυτού του βράχου οφείλει το όνομα που της έδωσε ο λαός, Παναγία Πελεκητή. Η Μονή ιδρύθηκε το 16ο αιώνα και είναι αφιερωμένη στην Παναγία. Συνδέθηκε στενά με τον ηγούμενο και θεωρούμενο κτήτορά της, ο Σιωμάρτυρα Δαμιανό τον Νέο, εκ Ριχόβου ή Ρεχόβου, το σημερινό Αριάχοβο, συνοικισμός της Παλιοκατούνας, ο οποίος ασκήτευε σε κύλωμα βράχου και μαρτύρησε στη Λάρισα το 1568. Λόγω της μεγάλης σπουδαιότητάς της, αναγνωρίστηκε ως σταυροπηγιακή, υπαγόταν δηλαδή απευθείας στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης με σιγήλιο του 1606 που εξέδωσε ο Πατριάρχης Ραφαήλ ο Δεύτερος. Με τα προνόμια τα οποία της παραχωρήθηκαν, αύξησε την περιουσία της και τους οικονομικούς της πόρους. Τα έσοδα προέρχονταν κυρίως από την ανεπτυγμένη κτηνοτροφία. Σε στενή συνεργασία με την ακμάζουσα τότε Καρίτσα, έδινε δουλειά στους κατοίκους της, απασχολώντας τους στα χωράφια και στα κοπάδια. Διέθετε πλούσια και σπουδαία βιβλιοθήκη, σπουδαία πηγή γνώσης που δεν έμεινε ανεκμετάλλευτη, αφού οι μοναχοί φρόντιζαν για την εκμάθηση και διάδοση των ελληνικών γραμμάτων. Είναι βέβαιο από πληροφορίες και επιστολές ότι οι φωτισμένοι διδάσκαλοι του γένους Ευγένιος Γιαννούλης και ο άξιος μαθητής του Αναστάσιος Γόρδιος είχαν άμεση σχέση με το σχολείο που λειτουργούσε στην Πελεκητή και έδειξαν ενδιαφέρον για την πορεία του. Άλλωστε, η οδύνη που προκάλεσε στους μοναχούς της Πελεκητής ο θάνατος και των δύο καταγράφεται σε ενθύμηση στο εξωτερικό τμήμα του νότιου τείχου του Καθολικού της Αναλήψεως. Σε όλη την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας αποτελούσε κρυσφύγετο αρματολών και κλεφτών, όπως άλλωστε όλες οι μονές της περιοχής. Μετά την αποτυχημένη επανάσταση του 1821 στα Άγραφα, πραγματοποιήθηκαν απεινείς διωγμοί, ενώ ολόκληρα χωριά καταστράφηκαν. Είναι αλήθεια ότι τα τρία σώματα στρατού του Πασά της Κόδρας που χτένισαν τα ανυπεράσπιστα εκείνη την εποχή Άγραφα, προξένησαν τεράστιες υλικές καταστροφές που όμοιες τους ουδέποτε είχαν γνωρίσει την ιστορία τους οι κατοικοί τους. Τρεις τέτοιες ενθυμίσεις μοναχών μαρτυρούνται σε εκκλησιαστικά βιβλία της Μονής, Μηνιαία και Οκτώηχο, για την καταστροφή της Καρίτσας το 1823 από τον περιβόητο Μουσταή Πασά της Κόδρας, Μαχμούτ ή Μουσταφά Πασά κατά άλλους. Το 1830 χαράκτηκαν τα νέα σύνορα της Ελλάδας. Τότε η συνοριακή γραμμή περνούσε από το Καρυτσιώτικο ρέμα, αφήνοντας τα γειτονικά χωριά, τη Μονή, μαζί με τα Θεσσαλικά Άγραφα στην Τουρκία. Οι κάτοικοι της περιοχής αντέδρασαν και μετακίνησαν τους πασάλους της οριοθέτησης για να τα περιλάβουν στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Ήταν η μοναδική περίπτωση εξαίρεσης το βασιλικό διάταγμα,
το οποίο όριζε ότι όσα μοναστήρια έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς έπρεπε να διαλυθούν και η περιουσία τους να διατεθεί υπέρ των εκκλησιών και σχολείων. Τότε 412 από τα 545 μοναστήρια διαλύθηκαν, εκτός της Πελεκητής που είχε την ιδιαιτερότητα να βρίσκεται πάνω στη γραμμή των συνόρων. Στην ιστορία της καταγράφηκε ο σημαντικός της ρόλος στις επαναστάσεις των ετών 1854, 1866 και αυτής του 1878, η οποία μετά από 3 χρόνια κατέληξε στην απελευθέρωση της Θεσσαλίας από τους Τούρκους. Σήμερα υπάρχουν ακόμα μικρές πολεμίστρες και κρυφές πόρτες που χρησιμεύαν στην άμυνα ή τη διαφυγή των αγωνιστών σε περιπτώσεις επιδρομών για τη σύλληψή τους. Η Μονή έχει κηρυχτεί ιστορικό διατηρηταίο μνημείο. Στη θέση που βρίσκεται το μοναστήρι, φαινόταν σύμφωνα με το θρύλο κάποτε μια αμυδρή φλόγα. Ένας βοσκός είχε παρατηρήσει το φως αρκετές φορές πριν αποφασίσει να πλησιάσει. Όμως τα βράχια ήταν απότομα και κοφτερά, δεν μπόρεσε να προσεγγίσει παρά μέρες αργότερα, όταν με αξίνες οι συγχωριανοί του έσκαψαν, έσπασαν τα βράχια και έφτασαν στο σημείο εκείνο. Εκεί αντίκρισαν μια καντήλα αναμένη να φωτίζει την εικόνα της Παναγίας. Την πήραν και τη μετέφεραν στην εκκλησία του χωριού. Την άλλη μέρα η εικόνα βρέθηκε στο ίδιο μέρος που ήταν πριν. Λένε πως το ίδιο βράδυ ονειρεύτηκε ο παπάς την Παναγία που του είπε πως θέλει να χτιστεί εκεί η εκκλησία και εκείνη θα βοηθήσει για να πελεκηθεί ο βράχος. Πράγματι έτσι έγινε και ο βράχος κοβόταν όπως το σαπούνι. Χτισμένη σαν απόρθητο φρούριο με μικρά παράθυρα και πολεμίστρες, εντυπωσιάζει ακόμη περισσότερο τον επισκέπτη, καθώς αυτός βαδίζει στην πλακωστρωμένη στοά, ουσιαστικά μέσα στον σπηλαιώδη βράχο, ο οποίος φιχταγκαλιάζει το μοναστήρι. Είναι ο ίδιος βράχος που πελεκήθηκε και έδεσε αρμονικά με τις καλοδουλεμένες πέτρες των μαστόρων. Το συγκρότημα περιλαμβάνει 2 ναούς. Ο παλιότερος της ανάληψης του Σωτήρα είναι μονόχωρος καμαροσκέπαστος, με υπερυψωμένο το κεντρικό τμήμα της καμάρας, τυπολογικά μοναδικός. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Ιεζεκίηλ Βελανιδιώτης μας παραδίδει την πληροφορία ότι σε επίσκεψή του είδε πάνω από την είσοδό του τη χρονολογία 1529. Παρότι η επιγραφή δεν υπάρχει, η μαρτυρία του θεωρείται αξιόπιστη από τους ειδικούς. Από υπάρχουσα επιγραφή μαθαίνουμε ότι ιστορήθηκε το 1654 με συμμετοχή των αγιογράφων Ιωάννη, Νικολάου Ιερέα και Ιάκωβου Ιερομονάχου. Τη δαπάνη κατέβαλε ο άρχοντας Μάνος, γιος του Δημητρίου Μορφέση. Ο ναός είναι κατάγραφος με αξιόλογες τέχνες τοιχογραφίες εκτός από το κάτω τμήμα των τοίχων. Στο ναό της Ανάληψης βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας της Πελεκητής, της Παναγίας των Αγράφων. Ο δεύτερος ναός της Παναγίας Φανερωμένης είναι μονόκλητος αθωνίτικου τύπου και οι τοιχογραφίες έγιναν το 1667 με συμμετοχή 2 ζωγράφων του Ιάκωβου του Ιερομονάχου και του γιου του Δημητρίου με δαπάνη ευσεβών χριστιανών. Και τους δύο τους έχτισε ο Παχώμιος λίγα χρόνια νωρίτερα από τις ημερομηνίες της ιστόρησης. Συμπτωματική ή όχι, είναι χαρακτηριστική η συνύπαρξη στην ίδια μονή 2 ναών μονόχωρων στην προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα εγκάρσιο κλήτος. Και οι δύο είναι μικροί αλλά κατάγραφοι και με κατανυκτική ατμόσφαιρα. Διαθέτουν έναν μεταβατικό τύπο τέμπλων, συνδυάζοντας απλοϊκά στοιχεία αλλά και έντονα ανάγλυφα με πλούσια γλυπτή διακόσμηση. Τα τέμπλα είναι θαυμάσια χρυσωμένα και αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής, πιθανά των αρχών του 17ου αιώνα, με εικόνες της ίδιας εποχής. Η Μονή Πελεκητής είναι στο σύνολό της ένα πολύπλοκο συγκρότημα με κελιά, διαδρόμους, κρύπτες και μυστικές πόρτες διαφυγής, κτισμένο σε επάλληλα επίπεδα λόγω της μεγάλης κλίσης του εδάφους. Στο χώρο του ισογείου, στην είσοδο του Ναού της Αναλήψεως, βρίσκεται το ορχονταρίκι για την υποδοχή των προσκυνητών,
ενώ δίπλα του μια χαμηλή ξύλινη πόρτα οδηγεί στην πίσω αυλή, στα ριζά των θεόρατων γκρίζων βράχων. Επίσης, από το ισόγειο, μια ξύλινη σκάλα οδηγεί στους δύο επάνω ορόφους, όπου υπάρχουν δωμάτια φιλοξενίας επισκεπτών, μικρά κελιά κάτω από την επικλινή στέγη, καθώς και η μεγάλη τράπεζα των μοναχών. Από εκεί βγαίνει κανείς επάνω από τη μονή και στα πέτρινα καθιστικά για ανάπαυση κάτω από τη δροσερή σκιά των δέντρων και των πελώριων βράχων. Από αυτό το ψηλό σημείο η θέα προς τις δεκάδες ελατοσκέπαστες κορφές είναι εκπληκτική. Από κάτω, στο δεύτερο επίπεδο, υπάρχει το παλιό ηγουμενείο και διάφορα παλιά χρηστικά αντικείμενα, από στακτήρας τσίπουρου, ένα παλιό βαρέλι, ξύλινες κασέλες και άλλα. Έξω από το διάδρομο υπάρχει μυστική καταπακτή, που κάποτε χρησιμεύε ως κρυφή έξοδος από τη Μονή για τη διάσωση των αγωνιστών που κατέφευγαν εδώ και η οποία οδηγεί σε ένα απόκρημνο και αθέατο σημείο του δάσους. Στον ίδιο χώρο βρίσκεται και ο μικρός φούρνος και κάποια ερμάρια, ενώ στην άκρη μια στενή πέτρινη σκάλα οδηγεί σε χώρους απομόνωσης και περισυλλογής, καθώς και στο μοναχικό κελί που σύμφωνα με την παράδοση λειτουργούσε κρυφό σχολείο. Ακόμα πιο κάτω, σε ένα τρίτο επίπεδο, υπάρχουν και άλλοι αποθηκευτικοί χώροι, κελιά, εσοχές και κρύπτες, καθώς και μελισσομάντροι, μια εσωτερική κυψέλη μελισσών κτισμένη στον τοίχο της Μονής. Ολόκληρο το συγκρότημα, οι εξωτερικοί και εσωτερικοί χώροι, οι λιθοδομοί, αναστηλώθηκαν και ανακαινίστηκαν μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια επί σειρά ετών. Παρά τις κλοπές σε καιρούς εγκατάλειψης, η Μονή συνεχίζει να αποτελεί αληθινό μουσείο θρησκευτικής κληρονομιάς. Δεν είναι μόνο τα ξυλόγλυπτα τέμπλα, οι τοιχογραφίες και οι εικόνες. Υπάρχουν σπουδαία ιερά Ευαγγέλια, πλούτος σπάνιων βιβλίων και χειρογράφων, Άγιο Ποτήριο, η Λειψανοθήκη του Αγίου Χαραλάμπους, μοναδικά ιερά σκεύη και αντικείμενα. Ξεχωρίζει η παλιά εικόνα της Παναγίας Πελεκητής, η μεταλλική σφραγίδα της Μονής, πολύτιμες εικόνες, μεταξύ των οποίων δύο του Χριστού, ένα τυπικό εκκλησιαστικό βιβλίο του 1577 και δύο αχρονολόγητοι σταυροί, ένας ξυλόγλυπτος και ένας μεταλλικός. Το τοπίο συναρπάζει, συνδυάζοντας τον αλπικό χαρακτήρα των ελατοσκέπαστων βουνών και την πανοραμική θέα στη λίμνη Πλαστήρα. Η Μονή Πελεκητής βρίσκεται στη δυτική πλευρά της τεχνητής λίμνης. Το μεγαλόπρεπο συγκρότημα δεσπόζει του οικισμού της Καρίτσας, η οποία είναι από τα πιο παλιά και ιστορικά χωριά της Νευρόπολης, μαζί με το Νεοχώρι και την Κερασιά. Σκαρφαλωμένο σε δυσπρόσιτη θέση, προβάλλει ανάμεσα στους θεόρατους βράχους. Σε μικρή απόσταση από το μοναστήρι, σε δύσβατη τοποθεσία ακόμα πιο ψηλά, βρίσκεται το ασκηταριό του Αγίου Δαμιανού. Δεν είναι παρά μια μικρή σπηλιά όπου ασκήτεψε επί 15 χρόνια ο Άγιος, ολοκληρώνοντας το χτίσιμο της Μονής. Εκεί εικονίζεται σε δύο τοιχογραφίες με την ένδειξη «Οκτήτορ» της Μονής Ταύτης.